Και λοιπόν, γεια σας παιδιά, για άλλη μια ακόμη φορά είμαστε στην πίστα και αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι ότι τα παιδιά, εγώ, ο Αχιλλέας, ο Σταύρος και ο Ευθύμης, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο άλμα, εντάξει. Η κόντρα μεταξύ τους δεν θα είναι τόσο κοντινή, αλλά κυρίως το κάνουμε για να τους δούμε στο δικό τους επίπεδο και γενικά να δούμε πόσο μπορούν να το φτάσουν. Λογικά θα ξεκινήσουμε από το downhill, που είναι το πιο τεχνικό, μπορεί, θα δούμε και θα δούμε με τα παιδιά πώς θα πάει, ή θα κάνουμε κάποιο από το C-Cline κάτω, κάποιο από τα δύο άλματα, να δούμε πιο πώς θα το αποφασίσουμε αυτό. Ωραία, τα σούζα! Δεν θα κάνουμε αυτό πιο πέρα. Τι λέει? Άσε βίσκον έτσι. Τι κάνε? Για να μην το δω. Το διαβάζεις. Άγγελε, πού πάτησε και έκανε έτσι? Εν τω μεταξύ το φτιάξαμε κάτι μικρό και ελαφρώς τεχνικό, γιατί με τη φόρα που έρχεσαι από το Easy κάναμε ένα μικρό, μια μικρή προέκταση. Και στην ουσία, όταν έρχεσαι από εκεί, ειδικά εγώ με τη φόρα που έρχομαι, προλαβαίνεις αρκετά σχετικά ωριακά. Γιατί δεν βλέπετε ότι έχει τη λακκούβα, και από εκεί που έρχεσαι εδώ παράλληλα, περνάς, έχει μια πολύ μικρή λακκούβα. Δεν έχεις γενικά χώρο, δηλαδή το ποδήλατο μόλις μπαίνει, πετάγεσαι. Θα τα δείτε και από τα παιδιά που θα έρθουν. Και στην ουσία, μετά σκάσε εδώ. Είναι κάτι απλό μικρό, απλά είναι λίγο τεχνικό και είναι ωραίο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το αλματάκι. Είναι μικρό, θέλει φτιάξιμο. Απλά περιμένουμε λίγο να βρέξει. Γενικά φτιάχνουμε και κάτι ακόμα, αλλά θα το δείτε στη συνέχεια. Το μονοπάτι μόλις τελειώσουμε εδώ πέρα. Και αυτό γενικά είναι μικρό, δεν φαίνεται καν από τα χόρτα τώρα. Θα ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε εδώ πέρα τα παιδιά τι θα κάνουν. Και μετά, εντάξει, προς το τέλος θα ρίξω και μια εγώ. Αυτά. Έρχεται ο Σταύρος. Ωραία. Ο Σταύρος μέχρι στιγμής το πιο μακρύ είναι κάπου εδώ, με εκεί. Έρχεται ο Αχιλλέας. Ρε, κάντο ρε! Λοιπόν, έρχεται ο Αχιλλέας. Πριν ο Σταύρος έκανε το πιο μακρύ, ένα 5 μέτρα είναι εδώ το σημάδι. Για να δούμε εδώ. Α, πιο πριν. Για να δούμε. Γιατί δεν το κάνεις ρε! Γιατί χαίζεσαι ρε! Καλά, από εκεί που έρχεσαι λίγο. Για να δούμε, Αχιλλέας. Όχι, πιο πριν. Σταύρος. Α, το ίδιο. Όχι. Το πιο μακρύ με ο Σταύρος από πριν. Είναι εδώ. Εσύ, α, το έκανες ακριβώς το ίδιο. Το πάτησες δηλαδή και το ξυλάκι. Εσύ ακριβώς όπως πριν, λίγο πριν. Και ο Ευθύμης κάπου εδώ, ξέρω εγώ ήταν. Εγώ τι είμαι, δεύτερο? Ναι. Άντε. Άντε, πάμε να κάνω. Έρχεται πρώτος ο Ευθύμης. Φλατάκι. Όχι. Φλαταρούπα όλα. Το άλμα. Άντε, μπράβο. Ωραία, Σταύρος, Σταύρος. Λοιπόν, ο Αχιλλέας το έκανε εδώ. Εδώ. Ναι, εντάξει, εδώ. Λοιπόν, λίγο πιο μεγάλο από πριν. Πάτησα. Το πέρασες, ναι. Καλώς, καλώς, ωραίος. Καλώς, τα φιλιά μου. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έρχεται ο Χρήστος. Εντάξει. Εδώ κάπου. Εντάξει, έβαλες λειτουργία πτήσης. Εντάξει, το δικό μου ήταν κάπου εδώ, αλλά πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Πιο πολύ ενδιαφέρον είναι μεταξύ τους, γιατί είναι κοντά. Ο Αχιλλέας έχει κάνει μέχρι εμείς πιο μακρύ. Είναι περίπου στα 5,5. Εγώ το έκανα γύρω στα 7, γύρω στο 1,5 μέτρο πιο μακρύ. Αλλά εντάξει, για να δούμε. Μια τελευταία προσπάθεια και μετά πάμε σε άλλο άλμα. Αχιλλέας, τελευταία προσπάθεια για αυτό το άλμα, για να δούμε. Ω, λίγο πιο μακριά, λίγο πιο μακριά. Μετά
μετακινηθήκαμε στο downhill. Ένα άλμα που το έχετε δει πολλές φορές. Είναι ωραίο και είναι ελαφρώς τεχνικό, γιατί το μπέρμ που έχει εκεί πάνω είναι κατηφορικό και κλείνει. Και γενικά είναι πολύ ωραίο. Έρχεται ο Αχιλλέας. Το κάνω. Σταύρος. Ωραία. Ωραίο. Λοιπόν, και οι δυο. Έρχεται Ευθύμης. Ωραίος! Ωραίος, ωραίος. Λίγο πιο μακριά, ωραίο. Το ίδιο. Και Χιλέας. Χέστη κεφαλή για τον πάνω. Τόσο. Καλά. Χιλέας. Καλά. Σταύρος. Εντάξει, καλός, καλός. Δυνατός. Τι βρήκε. Τα ματάει όλα. Καλό. Ευθύμης. Καλός. Τερμάτισμα ζάντας. Σταύρος. Το ίδιο. Για να δούμε. Αχιλλέας. Ωραίος. Ο Σταύρος εδώ έσκεφτε. Είναι που κατέβασε την πίσω ρόδα. Ναι, ναι. Τα άφηνες λίγο. Εγώ που πήγα. Κι εσύ εδώ πέρα έσκεσες. Εγώ που έσκω. Και εσύ είδαμε τον Ευθύμη εδώ πέρα πάνω εδώ. Εγώ. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε. Και εδώ με τα παιδιά. Κάντε με εγγραφή, ένα like, ακολουθήστε με στο Instagram. Γεια σας.